Γήπεδο Αγία Μαρίνας, στην προετοιμασία της ομάδας για την καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν με τον προπονητή τον Αντώνη Δημητρίου. Να μας πει δύο λόγια για το ξεκίνημα. Έχει η ομάδα μία εβδομάδα που προπονείται. Πράγματι, είναι η έκτη προπόνηση που κάνουμε σήμερα. Να ευχηθούμε σε όλο τον αριστερό κόσμο να έχει υγεία. Εμείς έχουμε ξεκινήσει. Τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους και ελπίζουμε στο τέλος να είμαστε αυτοί που θα έχουμε πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει η διοίκηση, οι παίκτες και οι προπονητές. Η ομάδα έχει κάνει ήδη κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, αναμένονται και κάποιες άλλες. Έχετε βρει αδυναμίες σε κάποιο θέση? Η ομάδα έχει ένα καλό κορμό την περσίνη χρονιά, η οποία τερμάτισε και στην τρίτη θέση. Ψάχνουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις να βρούμε κάποιους παίχτες. Η διοίκηση έκανε αυτές τις μεταγραφές που ζήτησα. Η ομάδα έχει ενισχυθεί και με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε και ακόμη 2-3 έμπειρους παίκτες, οι οποίοι θα ανακοινωθούν με το που έρχονται βελτία στην ομάδα. Ο στόχος προφανώς είναι η άνοδος και φέτος για την Αγία Μαρίνα. Εντάξει, η Αγία Μαρίνα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει το ρόστερ και τη διοίκηση να προσπαθεί να ελπίσει τους στόχους. Έχει καταφέρει, έχει ανέβει ως πρωταθλήτρια 2 φορές. Στόχος και φέτος θα είναι να πρωταγωνιστήσουμε και να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και να εντάξουμε και να δώσουμε ευκαιρίες σε νεαρούς παίχτες. Και πόσο δύσκολο θεωρείτε ότι είναι αυτό με ομάδες που είτε ανέβηκαν από τη Γάμα είτε πέσαν από την Α, που είναι παραδοσιακές δυνάμεις κατά κάποιο τρόπο της κατηγορίας, η Κρία, το Ροδοτόπι, η Λαψίστα, Αγνοπλαγιά? Ναι, ισχύει. Θέλουμε να γίνει ένα δυνατό πρωτάθλημα, να έχουμε ανταγωνισμό και μέσα από τον ανταγωνισμό να καταφέρουμε να βελτιωνόμαστε και εμείς εβδομάδα-τριβδομάδα και σε αυτόν τον μαραθώνιο να καταφέρουμε να κόψουμε το νήμα πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.